Στη δεύτερη φάση των εμβολιασμών μπήκε η χώρα, η οποία ξεκίνησε με τους ηλικιωμένους άνω των 85 ετών. Οι εμβολιασμοί στο γενικό πληθυσμό άρχισαν σήμερα σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ σε λίγες ημέρες θα επεκταθούν στα εμβολιαστικά κέντρα των δομών πρωτοβάθμιας υγείας. Ξεκίνησε ο εμβολιασμός εδώ στο νοσοκομείο Καλαμάτας για τους ηλικιωμένους άνω των 85 ετών. Μέχρι στιγμής η προσέλευση είναι ικανοποιητική, δεν έχει ακυρωθεί κανένα ραντεβού, ενώ θα συνεχιστεί ο εμβολιασμός και τη Δευτέρα. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι δύσκολη για όλο τον κόσμο, για την κοινωνία. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι σε ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Για τον γενικότερο πληθυσμό θα φανεί στην πορεία η εξέλιξη, το πώς θα εξελιχθεί το θέμα και τι θα αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του και πώς θα γίνει, γιατί είναι και κοινωνικοί λόγοι, βέβαια δεν είναι μόνο έτσι. Υπάρχει και μια κοινωνία, δεν υπάρχουμε και σαν άτομα. Πρέπει να γίνει απαραίτητα από όλους, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, αφού είμαστε εδώ στο νοσοκομείο Καλαμάτας, έχουν ξεκινήσει, να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας, ιδιαίτερα τις μητέρες μας, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, και να επανέλθουμε στην κανονικότητα που έχει ανάγκη όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα η οικονομία. Πιστεύω όλα να πάνε καλά.